να έχεις τέτοια κατανόηση. Άκουσε με κάτι. Δεν ήρθες εδώ για να δώσεις εξετάσεις καλές συμπεριφοράς. Ήρθες να γίνεις το παιδί μου. Τα κατάφερες καλά, Άντων. Βγήκες αλόβητος από αυτή την ιστορία. Ξεφορτώθηκες τον Ιούλιο με τα δικά μου χέρια. Δεν ξέρεις τι λες. Εγώ δεν ήθελα να πεθάνει ο Ιούλιος. Ήταν και δικό μου παιδί. Εγώ τον μεγάλωσα. Τον είχα πονέσει. Είχε το δικό μου όνομα. Λυπάμαι πολύ, Αντώνη, αλλά νομίζω ότι δεν θα καταφέρουμε ποτέ να γίνουμε συγγενείς. Η Λίζα δεν με συμπαθεί καθόλου. Μην το λες αυτό. Βέβαια, αν ήταν στη θέση ο Τζόνι, τα πράγματα θα ήταν πιο εύκολα. Ίσως είναι και λίγο νωρίς ακόμα. Θα ήθελα να έχω κοντά μου έναν άνθρωπο να κουβεντιάζω μαζί του. Να μοιράζομαι τις χαρές και τις λύπες μου. Ο Δήμος χάθηκε τόσο γρήγορα. Μου λείπει. Η μόνη ελπίδα μου στη ζωή είναι ο γιος μας. Αυτό το υπέροχο αγγελικό πλάσμα. Από τότε που έπρεξα μαζί σου, ζω συνέχεια με το φάντασμα της Λίζας. Τι διάολο έχει επιτέλους αυτή η γυναίκα και δεν μπορεί να ξεφύγει. Δεν είναι ζηλιάρα. Όταν την πληγώσει, σηκώνεται και φεύγει χωρίς να ζητήσει εξηγήσεις. Γιατί είναι κλειστό το δωμάτιο του Ιούλη? Δεν ξέρω. Το έκλεισα γιατί δεν θέλω να αλλάξει τίποτα εκεί μέσα. Θέλω να μείνουν τα πράγματα όπως τα άφησε εκείνος. Θέλω να μείνω σε αυτό το δωμάτιο. Γιατί? Δεν σου αρέσει το δωμάτιό σου? Μ' αρέσει. Αλλά θέλω να μείνω σε αυτό το δωμάτιο. Σήμερα. Αυτό τι σημαίνει? Δεν θα μ' αφήσει να μπω? Έλα μέσα. Για ψώνια έχεις πάει? Περίπου. Πήρα κάτι για σένα. Χρόνια πολλά, αγάπη μου. Περίεργο που το θυμήθηκες. Εγώ ποτέ δεν θυμάμαι τα γενέθλιά μου. Τα δικά σου δεν θα τα ξεχνούσα ποτέ. Ευχαριστώ. Σ' αρέσει? Ναι, πολύ. Σε ευχαριστώ. Γιατί έμεινες έτσι πάντα γλυκιά? Εννοείς ότι τότε δεν θα χωρίζαμε ποτέ? Εννοώ ότι τότε θα περνάγαμε καλά όσο καιρό θα είμαστε μαζί. Πώς πέρασε χθες? Πάλι τα ίδια αρχίσαμε. Εντάξει, εντάξει. Δεν ρωτάω. Δεν με ενδιαφέρει. Έτσι πρέπει. Λοιπόν, λέω να σου κάνω το τραπέζι απόψε. Να φάμε μαζί για το γιορτάσουμε. Είσαι ελεύθερη? Για σένα είμαι πάντα ελεύθερη, Τζόνι. Έχω μια καλύτερη ιδέα. Γιατί να μην φάμε εδώ απόψε? Θα ετοιμάσω εγώ το τραπέζι. Εσύ κι εγώ. Θα είναι υπέροχα. Είσαι σίγουρη ότι ξέρεις να μαγειρεύεις? Το ρισκάρεις? Το ρισκάρω. Πρέπει να φύγω, μας έχω αργήσει. Εγώ θα μείνω να ετοιμάσω. Τελικά όλο εκπλήξε σήμερα. Σε περιμένω, μην αργήσεις.
Καλημέρα. Τι τρέχεις, νόμε. Μπορώ να πω. Πέρασε. Λοιπόν. Έχω ένταλμα να σας συλλάβω. Με ποια κατηγορία. Σαν ηθικό αυτούργο για τη δολοφονία του Λαγομάκη. Θα δικαστείτε μαζί με τον δολοφόνο του. Ως τη φτάσαμε εδώ, λοιπόν. Λυπάμαι. Γιατί πράγματι πας, αστυνόμε. Τα στοιχεία εις βάρος σας είναι πολλά. Ο ίδιος ο Λαγομάτης στη διάρκεια της δίκης του άφησε να εννοηθεί ότι κινδύνευε από εσάς, αν έκανε ορισμένες αποκαλύψεις. Ωστόσο, δεν πιστεύω ότι είστε ένοχος. Τότε γιατί με συλλαμβάνετε. Ο ανακριτής έχει άλλη γνώμη. Η αστυνομία όμως συνεχίζει τις έρευνες. Δηλαδή. Προσωπικά πιστεύω πως άλλοι βρίσκονται πίσω από τη δολοφονία. Έμποροι όπλων. Μια ενδιαφέρουσα θεωρία που όμως μου είναι πολύ δύσκολο να την αποδείξω. Σε ευχαριστώ που με απαλλάσσεις, κύριε Ιφαντή. Αυτό βέβαια δεν θα με εμποδίσει να σαπίσω στη φυλακή. Είπα πως δεν πιστεύω ότι είστε ένοχος για τη δολοφονία του Λαγομάτη. Και θα προσπαθήσω να το αποδείξω. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως δεν σας θεωρώ ένοχο για άλλα δικήματα. Τι άλλο θα μου φορτώσεις. Η Ιντερπόλ συνέλαβε τον Γεωργιάδη. Στην ανάκριση ομολόγησε πως εσείς του δώσατε εντολή να διαπράξει διάφορα δικήματα, για τα οποία στη συνέχεια κατηγορήθηκε ο Λαγομάτης. Το σαμποτάζ το πλοίο του Σέκερη. Το σαμποτάζ στην Ελκόν. Χάθηκαν ανθρώπινες ζωές τότε. Πιστεύω ότι λέει την αλήθεια. Το κάθαρμα. Αν το είχα στα χέρια μου. Λοιπόν, θα σου πω κάτι, αστυνόμε. Που δεν ομολόγησε. Αυτός σκότωσε το γιο μου. Ελπίζω να το πείτε αυτό στη δίκη. Δεν θέλετε να τιμωρηθεί. Στη δίκη. Δεν πρόκειται από τίποτα στη δίκη. Δεν με ενδιαφέρει να αποδείξω τίποτα. Δεν με ενδιαφέρει να τα χάσω, να κερδίσω. Για μένα έχουν τελειώσει όλα. Δεν πρέπει να μιλάτε έτσι. Αν είστε αθώος, πρέπει να τα αποδείξετε. Είμαι αθώος. Δεν σκότωσα εγώ το Λαγομάτι. Μου φτάνει που το ξέρω εγώ αυτό. Για ό,τι άλλο έχω κάνει, το κουβαλάω μέσα μου. Και αυτό είναι αρκετό. Το τι θα μου κάνετε εσείς δεν έχει καμιά σημασία. Πάμε. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Σε ευχαριστώ. Βλέπω το θυμηθήκατε όλοι εκτός από μένα. Τηλεφώνησε κανείς. Τηλεφώνησε ο γραμματέας του Υπουργείου και μίλησε μαζί του ο Δημήτρης. Μάλιστα. Μήπως με ζήτησε η Λίζα Λαγομάτη. Όχι. Καλά. Χάρηκα που σας άκουσα. Α, ήρθες. Σε ποιον μιλούσες με τέτοιο καλή ήφικο ύφος. Στη Λίζα. Σε πήρε για τα χρόνια πολλά. Μου είπε να τις τηλεφωνήσεις. Περίμενε μισό λεπτό. Τηλεφώνησε ο γραμματέας του Υπουργείου. Καλά, εντάξει, να. Μετά. Γεια σου, Τζόνι. Έμαθα ότι με πήρες τηλέφωνο. Ναι, μόλις πριν από λίγο. Χρόνια πολλά. Δεν περίμενα αυτό να το θυμηθείς. Μα τι λες τώρα. Εσύ πάντα τα ξέχνεγες αυτά. Πόσες ώρες πέρασαν από τότε που χωρίσαμε. Σε έχω επιθυμήσει κιόλας. Σε παρακαλώ, Τζόνι. Σε ενοχλώ. Όχι, δεν με ενοχλείς. Μόνο που χτες το βράδυ σου είπα μερικά πράγματα. Τζόνι, σε παρακαλώ, μην είναι φίλος μου. Καταλαβαίνω. Να μην σε κρατάω άλλο, λοιπόν. Δεν με κρατάς. Γεια σου, Λίζα. Γεια σου, Τζόνι. Γεια σου, αφεντικό. Αφεντικό για να χτίσουν ο Σέκερις. Εγώ δεν είμαι τίποτα από όλα αυτά. Τι έπαθες, μήγα, σε τσίπησε. Πού εξαφανίστηκες από χθες. Έψαχνα κάτι. Αν είναι να μου πεις τίποτα φοβερές ιστορίες, αρνούμε να τις ακούσω. Θα τις ακούσεις θέλεις, δεν θέλεις, γιατί σε ενδιαφέρουν. Συνέχισα την έρευνα για το φόνο του Λαγομάτη. Αποτέλεσμα μηδέν. Πριν από λίγο όμως, έμαθα κάτι συνταρακτικό. Λέγε. Έπιασαν τον Ρωμανό. Θα δικαστεί σαν συνεργό στη δολοφονία του Λαγομάτη. Αυτό θα γίνει πρωτοσέλιδο. Την έχει άσχημα όμως, Μάκη. Πιστεύω πως αυτός είναι ο μυστηριώδης κύριος Χ που κρύβεται πίσω από τον δολοφόνο. Ωραία κατάληξη για το πρώην μεγάλο και τρανό αφεντικό μας, ε. Αναστατώθηκα πολύ. Δεν ξέρω τι έχει κάνει.
Αλλά ό,τι και αν έχει κάνει, δεν νομίζω πως του άξισε να πάθει κάτι τέτοιο. Βέβαια. Γιατί εσύ είσαι ευαίσθητη, γι' αυτό. Έτσι δεν σου λέει και ο κύριος Έγκερης, α! Μα εκεί σταμάτα το δούλεμα. Σε πληροφορώ ότι είμαι πάρα πολύ σοβαρός και στρώσου να γράψεις το ρεπορτάζ γιατί θα γίνει κύριο άρθρο. Εντάξει. Άντε λοιπόν τώρα! Και κοίτα, μην εξαφανιστείς πάλι. Μάκη, να σε ρωτήσω κάτι. Μήπως ζηλεύεις? Τι κάνω? Λέω, μήπως ζηλεύεις? Τι να ζηλέψω? Εμένα. Το Σέκερι, τους φίλους μου, τέλος πάντων όσους είναι κοντά μου. Γιατί να τους ζηλέψω? Γιατί μπορεί να είσαι τσιμπημένος μαζί μου. Εγώ! Ας γελάσω! Μάκη, αυτό δεν είναι γέλιο. Γιατί είναι? Σαν λίγο ψεύτικο μου φαίνεται. Άκου να δεις. Μη μου κολλάς. Αν θες να πας με τον γέρο, πήγαινε. Όμως εμένα μη με τσιγκλάς. Δεν είναι γέρος. Μη με τσιγκλάς. Γιατί σε πονάει? Και αν με πονάει εμένα, σένα τι σε νοιάζει? Δικός μου λογαριασμός. Μπορεί να είναι και δικός μου. Ποτέ δεν ξέρεις σου ξημερώνει η μέρα, αφεντικό. Πιάσανε τον Ρωμανό. Τον παραπέμπουν για τη δολοφονία του Λαγωμάτη. Τι? Αυτό που άκουσες. Σκέφτηκα να σε πάρω γιατί δεν έχει κανέναν άλλον. Η κόρη του πέθανε, η γυναίκα του τον άφησε. Τώρα βέβαια δεν ξέρω αν έκανα καλά. Έκανες πολύ καλά, Μάκη. Σε ευχαριστώ. Φορέσει τη δεξίωση. Είμαστε καλεσμένοι σε δεξίωση. Όχι, θα καλέσουμε κάποιους ανθρώπους στο σπίτι για να τους γνωρίσεις και να σε γνωρίσουν. Πότε θα γίνει? Πολύ σύντομα. Δεν θα νιώθω άνετα μόνο σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν έχω συνηθίσει τέτοιες καταστάσεις. Τους ανθρώπους που θα καλέσουμε δεν υπάρχει λόγος να τους φοβάσει. Είναι πάρα πολύ καλοί φίλοι. Θα δεις ότι από την πρώτη στιγμή θα νιώσεις άνετα μαζί τους. Αν νομίζω ότι έτσι πρέπει να γίνει. Κάνει σαν μικρό παιδί όταν δοκιμάζει τα καινούργια της ρούχα. Νομίζω ότι μαζί μου ανακαλύπτει ένα καινούργιο κόσμο. Έχεις τρελαθεί με τη μικρή, ε. Από την ώρα που συναντηθήκαμε δεν μιλάς για τίποτε άλλο. Είναι τόσο όμορφο να πλάθεις ανθρώπους. Βέβαια η Κάτια είναι μεγάλη, αλλά εγώ την ξαναπλάθω. Θα της δώσω έτσι μια άλλη προσωπικότητα.
Χαίρομαι που είσαι έτσι. Εσύ τι κάνεις? Ακούραση. Είμαι πολύ κουρασμένος. Η τράπεζα είναι μεγάλος μπεράς. Με απορροφάει τόσες ώρες που δεν μπορώ να ασχοληθώ με τίποτα άλλο. Εσύ το θέλησες. Αν μου το έλεγες, μπορούσα να σε βοηθήσω. Τουλάχιστον θα μπορούσα να χειριστώ τις δικές μου υποθέσεις. Έλα τώρα. Αφού ξέρεις ότι η δουλειά για μένα είναι παιχνίδι. Έχω το πάθος του παίχτη. Μαζοχιστικά. Δεν μπορώ να με φανταστώ να μην κάνω καμία δουλειά. Τότε μην παραπονιέσαι. Με τη νεαρή δημοσιογράφο, πώς θα πάει? Βαρέθηκα. Βαρέθηκες? Mm-hmm. Τόσο γρήγορα. Ξέρεις, αυτή η σχέση δεν έχει πια κανένα μυστήριο. Αυτή η κοπέλα είναι τόσο ευθύς τύπος που δεν ξέρω τι φταίει. Την κατέκτησες εύκολα. Αυτό φταίει. Λες. Mm. Είμαι τόσο ανώριμος. Σε αυτά όλοι είμαστε ανώριμοι, Αντώνη. Ολόκληρη ζωή επαναλαμβάνουμε τους εαυτούς μας. Α, είναι τραγικό. Δηλαδή, λες και δεν μαθαίνουμε ποτέ τίποτα. Ναι, γιατί στο παιχνίδι της γοητείας χρειάζεται τεχνική. Τα αισθήματα όμως δεν διδάσκονται. Ξεπηδάνε βαθιά από μέσα μας. Αν ξέρεις κάτι. Ναι. Σκεφτόμουν πώς θα ήταν αν τα ξαναφτιάχναμε οι δυο μας. Φρίκι. Γιατί το λες αυτό? Γιατί γνωριζόμαστε τόσο καλά οι δυο μας, Αντώνη. Δεν υπάρχει πια κανένα μυστήριο μεταξύ μας. Ανοιχτά βιβλία δηλαδή. Ακριβώς. Μετά από όσα περάσαμε, έχω καταλήξει να σε αγαπώ σαν ένα πολύ δικό μου άνθρωπο. Σε θεωρώ συγγενή, φίλο μου. Κι ας μην κάναμε ένα παιδί μαζί. Ίσως αυτό φταίει. Όχι. Με το Ρωμανό ήμουν ερωτευμένη και τώρα δεν θέλω να ακούσω τίποτα γι' αυτόν. Με σένα δεν ένιωσα ποτέ έρωτα κι όμως σε αγαπώ και σε σκέφτομαι. Όμως δεν μπορώ να νιώσω ερωτικά μαζί σου. Άλλωστε με διασκεδάζουν οι ερωτές σου. Τι θα πεις σε διασκεδάζουν? Το βρίσκω αστείο να έχεις σχέσεις με αυτό το κορίτσι. Αλήθεια, τι λέτε όταν βρίσκεστε μαζί? Ξέρεις ότι τα ίδια μου λέει και η μάνα της Λίζας. Να που οι πρώην γυναίκες σου συμφωνούν σε κάτι. Θα προτιμούσα να συμφωνήσω σε κάτι άλλο. Φαίνεται ότι σε αγαπάμε και οι δύο. Όχι, εκείνη με μισή. Όλα αυτά μου τα λέει με μίσος. Ίσως γιατί σε αγαπάει περισσότερο. Δεν αλλάζουμε καλύτερα κουβέντα. Αλήθεια, πότε θα γνωρίσουμε την Ίκρη? Πολύ σύντομα. Σκέφτομαι να δώσω μια δεξίωση για να την γνωρίσω στους φίλους μας. Πολύ ωραία ιδέα. Αλήθεια το λες? Τη βρίσκεις καλή? Ναι, γιατί ρωτάς? Φοβάμαι μήπως τα χάσει. Είναι πολύ δειλό και ντροπαλό κορίτσι. Δεν το ξέρουν οι άλλοι. Πιστεύω ότι θα φερθούν με τάκτο. Ναι, αυτό σκέφτομαι κι εγώ. Φοβάμαι όμως μη συμβεί κάτι και πληγωθεί. Άκουσε τώρα. Κάποτε όλοι πληγωνόμαστε. Αλλά δεν το βάζουμε στα πόδια. Αν φοβηθεί τώρα, δεν θα μπορέσει ποτέ να μπει στον κύκλο μας. Πότε το έμαθες? Σχεδόν αμέσως, γιατί δεν με ειδοποίησες? Έχω το Βασίλη να μου σταθεί, δεν χρειάζομαι άλλον. Πάλι τα ίδια. Θα έλεγε κανείς ότι αποφεύγεις όλους όσους ενδιαφέρονται για σένα. Δεν είναι πολύ. Έστω εγώ. Θα σε βοηθήσω είτε το θες είτε όχι. Δικηγόρο βρήκες? Όχι. Θα σου βρω εγώ τον καλύτερο. Μην μπαίνεις στον κόπο, δεν χρειάζεται. Μην απογοητεύεσαι, Μιχάλη, θα το παλέψουμε. Να είσαι σίγουρος γι' αυτό. Στο κάτω-κάτω τι αποδείξεις έχουν? Μόνο ενδείξεις και υποψίες. Από τη στιγμή που δεν μιλάει ο δολοφόνος του Λαγωμάτη, δεν μπορούν να είναι σίγουροι για τίποτα. Ακόμα κι αν μιλήσει, δεν θα πει το όνομά μου. Δεν σκότωσα εγώ το Λαγωμάτη.
Το ξέρω, γι' αυτό σου λέω μην απογοητεύεσαι. Άφησε εδώ όλα πάνω μου. Είσαι καλό παιδί, Τζόνι. Γι' αυτό σε συμπαθούσα πάντα. Δεν χρειάζεται όμως να κάνεις τίποτα. Εκτός από ένα πράγμα. Τι θες? Βρες τη Λίζα. Πες της ότι δεν φταίω εγώ για το θάνατο του άντρα της. Ξέρω ότι μεγαλώνει το παιδί του. Δεν θα ήθελα να με θυμάται με μίσος. Θα της το πω, αλλά... δεν χρειάζεται εσύ να μιλάς έτσι. Σαν ξοφλημένος. Δεν είμαι. Όχι που να πάρει, δεν είσαι. Θα κάνω τα πάντα για να το πιστέψεις. Μ' ακούς? Και κάτι άλλο. Πρόλαβα και ξεμπλοκάρισα τον κοινό λογαριασμό που είχατε με τη Βέρα στην Ελβετία. Τώρα τα λεφτά είναι δικά σου. Μπορείς να τα πάρεις όποτε θέλεις. Αυτό δεν είναι κάτι που μπορούμε να συζητήσουμε τώρα. Προέχουν άλλα. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Αφού επιμένεις θα φύγω. Θα ξανάρθω όμως. Εντάξει. Γεια. Δεν μου λες. Ποιο νομίζω ότι σε μπορείς να μου πεις. Δεν πάθεις εκτιάτικα. Εγώ τι έπαθα ή εσύ. Τι με κοιτάς έτσι σαν ηλίθιος. Πρόσεξε, Τζόνι, εγώ δεν τα τρώω αυτά. Αν θες να το παίξεις τρελό, θα πάω να το παίξεις τη Λίζα. Γιατί εγώ είμαι πραγματικά τρελή και θα τα σπάσω όλα εδώ μέσα. Δεν καταλαβαίνω λέξη από ό,τι μου λες. Αν με έδινες μια εξήγηση, τότε ίσως μπορούσαμε να συζητήσουμε. Εγώ να σου δώσω εξήγηση ή εσύ. Πες μου για ποιο πράγμα να σου δώσω εξήγηση, θα το κάνω ευχαρίστως. Α, δεν ξέρεις, ε. Μήπως αυτό σε κάνει να θυμηθείς. Με συγχωρείς, το είχα ξεχάσει τελείως. Και το λες έτσι απλά. Εγώ πέρασα όλη τη μέρα στην κουζίνα για χάρη σου. Στολίστηκα σαν βλάκας και περίμενα να έρθεις. Για ποιο με πέρασε, Τζόνι! Θα σου εξηγήσω, συνέβη κάτι τρομερό. Έπιασαν τον Ρωμανό. Και λοιπόν. Μα δεν καταλαβαίνεις. Ήταν πολύ άσχημο. Πήγα τον δω, αναστατώθηκα. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι όποτε σου συμβαίνει κάτι, εγώ πάω να υπάρχω. Δεν υπάρχει λόγος να τσακωνόμαστε, Κορίνα. Ήρθα. Μπορούμε να φάμε. Πολύ αργά, να φας μόνος. Έχεις καμιά κατανόηση? Δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται. Εδώ σου λέει ο άνθρωπος μπήκε φυλακή. Εσύ σκέφτεσαι τα φαγητά σου. Δεν είναι εκεί το θέμα, Τζόνι. Είμαι βέβαιη ότι αν η Λίζα σε περίμενε, δεν θα το ξεχνούσες. Πάλι εκεί γυρίζει την κουβέντα. Καληνύχτα. Έχεις δίκιο. Αν ήταν η Λίζα, δεν το ξεχνούσα. Γιατί αυτή θα καταλάβαινε.